Ρε παιδάκι μου, θέλω να πω κοριτσάκια, κυρίως και κοριτσάκια μας βλέπουν, θέλω να πω. Και εμείς τα κορίτσια θα θέλουμε λίγο τα ντουρτζουλίδια. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Γιάννη, μην την ακούς, κοριτσάκια εδώ μέσα. Ναι, ναι. Το παλικάρι έχει πάρει δρόμο. Βρε Γιάννη, πες μας λίγο για τη σχέση σας. Η σχέση μας είναι μια πολύ έντονη σχέση, πολύ αγαπησιάρικη σχέση. Είσαστε 3 χρόνια μαζί, 2 χρόνια συζείτε, έτσι. Ναι, συζούμε 2 χρόνια. Είμαστε 3 χρόνια. Εργάζεται κανείς σας? Και οι δυο μας. Και οι δύο, ναι. Μπράβο σας, παιδιά. Είμαστε προκομμένα παιδιά. Εγώ είμαι διευθυντήρια. Και τυχερά που βρήκατε δουλειά. Πολύ. Ναι, την είχαμε και πριν. Εγώ δηλαδή έχω τη δικιά μου επιχείρηση μαζί με 2 άλλους συνεταίρους. Τη δικιά σου επιχείρηση, ποιος είσαι? Έχω φυτώριο. Σιγά-σιγά. Είμαι γεωπόνος. Α, είσαι και γεωπόνος και έχεις δικό σου φυτώριο. Ναι, βέβαια. Εντάξει, καλά είσαι. Οπότε να ασχολούμαι με αυτό. Δεν έχει και τρελά έσοδα από ότι. Κατάλαβα αυτά τα σενάρια κιόλας. Δεν έχει τρελά έσοδα το κατάστημα, αλλά δεν έχει σημασία. Τι καλλιεργείς, τα πάντα. Τα πάντα όλα, ναι. Τα πάντα όλα. Το κορίτσι. Εγώ είμαι, δουλεύω σε μια εταιρεία καλλιτικών. Α, τι ωραία. Πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολλά πολύ. Να πούμε. Ναι. Για πες μου, έχεις καλή θέση εκεί, γιατί είσαι και μικρό κορίτσι. Έχω καλή θέση εκεί και ελπίζω για μια ακόμα καλύτερη. Μπράβο. Που είναι να έρθει σύντομα. Είσαι ερωτευμένη μαζί του? Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Είμαι τρελή γι' αυτό. Νικήτα. Νικήτα. Ναι, και είσαι η? Στέλλα. Και η Στέλλα. Ναι. Α, είσαι ερωτευμένη πολύ. Πολύ, πολύ. Και αυτός όμως είναι πάρα πολύ. Εντάξει τώρα, αυτός τώρα δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ, πολύ. Πω ότι αυτός είναι λίγο πιο πολύ. Α, είσαι καψουράκος λοιπόν. Ναι, μου, εντάξει. 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 Τι λυπάται κιόλα. Δίνει κάτι παραπάνω. Στη συμβίωση. Όχι, όχι, καθόλου. Αναλόγως. Από την πλευρά του αυτός. Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά εύκολος. Τώρα, αν ενοχλείται η κοπέλα του από αυτό, είναι παλαιό παπά Ευαγγέλιο. Ενοχλείσαι καλέ. Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πολύ. Γιατί εγώ είμαι πιο οργανωμένη, έτσι τα θέλω λίγο τα πράγματα κάπως να γίνονται και δεν ακολουθεί ακριβώς. Είναι πολύ χαλαρός. Αυτό το θέμα το έχουν περισσότερες γυναίκες και στα σύριαλ και στα στη ζωή. Και περισσότεροι άντρες. Είναι βγαλμένα από τη ζωή γενικότερα αυτό το ζευγάρι. Και νομίζω ότι θα ταυτιστεί πολλοί κόσμος. Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο που γνωρίζουμε τα παιδιά, ξαναλέω όπως είπα και πριν, είναι στις 11 Ιανουαρίου. Δηλαδή έχει ο μήνας σήμερα 5, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Δευτέρα. Πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση αφού μας δώσανε κιόλας. Ναι. Για ναι, πάμε ναι, να τώρα δούμε θα σας λίγο. Δείτε. Πρώτη φορά. Αυτό είναι το δώρο σου. Δώρο. Στο φύλεγα για έκπληξη. Κούβα. Δεν το πιστεύω. 2 εβδομαδούλες καλοκαιράκι κούβα. Εγώ, εσύ και ο Φιντέλ. Μοχίτο και μάμουλη. Κοίτα σε λατρεύουμε. Και πολύ καλά κάνεις. Μισό λεπτό. Η κούβα είναι το δώρο μου που έγινε διευθύντρια, σωστά. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή, άμα δεν είχα γίνει διευθύντρια, τι δώρο θα μου έκανες? Μπάσκετ. Κυριακή. Παγκράτη Παπάγου. Α, αυτή να τη γλίτωσα, δηλαδή. Mm-hmm. Την επόμενη φορά που θα πω καλό νέο στη μάνα σου και εκείνη θα γυρίσει και θα μου πει: Αχ, το είχα το ένστικτο, αλλά δεν ήθελα να σου πω τίποτα γιατί δεν τα πιστεύεις εσύ αυτά. Θα τη βρίσω. Στο λέω να το ξέρεις. Γιατί, επειδή έχει πάντα δίκιο, επειδή πέφτει μέσα. Τόσο καιρό μια φορά δεν της έχεις δώσει ένα credit για αυτό το πράγμα. Ενώ η μανούλα σου που τα βλέπεις στον ύπνο της, είδα κρατούσες λουλούδια. Είναι χαρά. Δεν σε πρόλαβα. Όλο μπράβο μανούλα και μπράβο μανούλα ήσουν. Άλλο η μαμά. Τι διαφορετικό έχει η μαμά επειδή τα βλέπεις στον ύπνο της? Είναι πιο αξιόπιστα τα όνειρα της μάνας από τη διέστηση της δικιάς μου. Αχ, σταμάτα σε παρακαλώ. Δεν μου φτάνει που βγήκα να γιορτάσω την προαγωγή μου και πέσα πάνω της. Κι άλλο που δεν σου είπα. Μην πάμε Παγκράτη Νικήτα, πάμε κάπου αλλού. Πού να ξέρουμε θα πέσουμε πάνω της? Σιγά το δύσκολο. 2 τετράγωνα παραπάνω μένει. Και μας κουβάλισε και το ρεμάλι. Μην ξαναπείς ρεμάλι το σολονά. Είναι τα αδερφάκι μου και είναι μια χαρά παιδάκι. Παιδάκι. Ναι, παιδάκι. 20 χρόνο γαϊδούρι. Από τότε που κυνηγάς αυτή τη θέση με έχεις. Γραμμένο. Ναι, και πολύ ευγενικά το έθεσες. Ωραία, θα χαλαρώσω. Θα δεις. Καλά, εντάξει. Και θα περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί, στο υπόσχομαι. Θα δεις. Θα σου δείξω αύριο. Ναι, καλά, μην με δείρεις κιόλας. Νικήτα. Τι θες τώρα? Έδωσε μου ένα φυλάκι. Δεν μπορώ να σου δώσω τώρα φυλάκι, είμαι σατισμένος, δεν μπορώ. Δεν πειράζει, θα σου περάσει να μου δώσει ένα φυλάκι. Δεν μου περνάει τίποτα άλλο τώρα, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Μόνο ένα φυλάκι. Δεν είναι μόνο ένα φυλάκι. Αγάπη μου, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ναι, δεν με ρίχνεις εμένα τώρα. Τι πράγμα? Είσαι σίγουρη? Όχι, 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 δεν γίνεται να είμαι έγκυος. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι έγκυος. Γιατί είμαστε μικροί. Γιατί δεν το έχουμε συζητήσει. Γιατί προσέχουμε. Γιατί μόλις έγινα διευθύντρια. Γιατί υπάρχει παγκόσμια κρίση οικονομική και ειδική. Όχι, δεν έχω πάθει σοκ. Μια χαρά είμαι. Θα είσαι για μήνες άρρωστη. Δεν το λες και αρρώστια. Αν και μια ταλαιπωρία την ψηλό έχει. Φαντάζομαι. Και περνάει εύκολα, ξεμπερδεύεις. Ναι. Αλλά κάτι σου αφήνει. Κουσούρι. Παιδί. Που έχει τίκυλα, είπες? Στο ψυγείο. Δεν σε πειράζει να την πει ο μόνος μου, Άσε μου ένα σφινάκι για πάνω ενδεχόμενο. Δεν γίνεται να είμαι έγκυος, έτσι ξαφνικά, χωρίς να κάνω τίποτα. Όχι τίποτα, όχι τίποτα. Έκανες, έκανα, κάναμε.
ένα παιδί δεν μπορεί να έρχεται απροειδοποίητα. Όποτε θέλει. Έτσι, ακάλεστο. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο πρώτα. Βρε, ίσα ίσα. Εγώ που σε ξέρω, θα σε καταλάβω και καλύτερα. Όχι, βρε, Νικήτα, δεν θα καταλάβεις. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να σε βρίσω. Και είναι καλύτερα να σε βρίσω στον ψυχολόγο παρά να σε βρίσω απευθείας. Γιατί να με